Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εδώ και μέρες μου ζητήσατε να τοποθετηθώ πάνω σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Η αρχική μου απάντηση ήταν όχι. Το σκέφτηκα ξανά όμως και το συνέδεσα με διάφορα ερωτήματα που τίθενται καθημερινώς κάτω από τα βίντεο και έτσι αποφάσισα να μιλήσω για το θέμα αυτό. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Στο μυαλό», δηλαδή μια προσπάθεια να μπούμε, εννοείται ότι δεν θα τα καταφέρουμε και εννοείται ότι θα λεχθεί εδώ στο βίντεο, δεν αποτελεί ούτε διάγνωση για το τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή και στο μυαλό της γυναίκας αυτής, ούτε τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή και στο μυαλό του Αποστολού Λύτρα, καμία σχέση. Παίρνουμε απλώς αφορμή από αυτό το γεγονός της επικαιρότητας να εξηγήσουμε ή να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβεί σε αποδεδειγμένες πράξεις βίας προς μία ή περισσότερες συντρόφους τους εξακολουθούν να θεωρούνται και λεπούρια από γυναίκες οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήρθαν σε επαφή με το συμβάν. Εδώ στο κανάλι μας ανέβηκαν 3 βίντεο. Οι 3 τίτλοι των βίντεο που ήταν σχετικά με την υπόθεση Λύτρα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο στις αρχές του καλοκαιριού είναι το βίντεο «Μια καριέρα καταστρέφεται, σκέψεις πάνω στην επικαιρότητα», hashtag Λύτρας. Το βίντεο «Επαναθυματοποίηση θύματος», hashtag Λύτρας, κούγιας, βία, τρίτο πρόσωπο. Και το βίντεο «Εδώ δεν είναι Σουηδία, είναι Βαλκάνια». Τι άλλο θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε πλέον, Λύτρας. Αυτά τα 3 βίντεο ήταν βίντεο τα οποία είχαν πολλές χιλιάδες θεάσεις, επειδή η Ελλάδα ολόκληρη και όλοι οι ελληνόφωνοι καταναλωτές της επικαιρότητας ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι ο Απόστολος Λύτρας ήταν παντρεμένος με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, δικηγόρος η κοπέλα, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του ως ασκούμενη και πριν κάποια χρόνια ο Απόστολος Λύτρας χώρισε από τη γυναίκα του, δημιούργησε σχέση με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, ίσως δημιούργησε και σχέση προτού χώρισε από τη γυναίκα του, χώρισε από την πρώτη του γυναίκα με την οποία είχε 2 κόρες, παντρεύτηκε τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, έκανε και με αυτήν μία κόρη και εκείνο το βράδυ που έγινε το συμβάν, ας ακούσουμε από ένα ρεπορτάζ του Open εκείνων των ημερών. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με πληροφορίες όταν το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν σε εστιατόριο για άγνωστο λόγο άρχισε να διαπληκτίζεται. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε και τότε ήταν που ο Απόστολος Λύτρας εκτός ορίων την ξυλοκόπησε άγρια. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, ο ποινικολόγος μετέφερε σε ιδιωτική κλινική τη γυναίκα του, ισχυριζόμενος πως έπεσε από τη σκάλα. Εκεί ο γιατρός εφημερίας διαπίστωσε όμως πως η γυναίκα δεν ήταν θύμα ατυχήματος, αλλά πως είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Κλινικά φέρει εκχυμώσεις και είδημα προσώπου, μέτωπο, ζυγοματικά, εκχυμώσεις οφθαλμικών κονχών, θλαστικό τραύμα δεξιού λοβού, οτός, είδημα και αιμορραγία ρινός, εκδορές και ειδήματα άνω και κάτω χείλους, θλαστικό τραύμα γλώσσας, εκδορές και είδημα αντιφραχίου, είδημα στην εγγύς φαλαγκοφαλαγκικής διάρθρωσης δεξιού μικρού δακτύλου, κεφαλαιμάτωμα τριχωτού. Αμέσως ο γιατρός κάλεσε την αστυνομία. Φέρει αίματα στο τριχωτό κεφαλής, όπως και τούφες μαλλιών στα ρούχα και στο σώμα της. Σε ερώτησή μου ποιος άνθρωπος τη χτύπησε και αν είναι ο ίδιος που την είχε φέρει στα επίγοντα, εκείνη μου απάντησε καταφατικά. Μετά που η Πολυζωγοπούλου ενημέρωσε τον γιατρό για το γεγονός ότι τα τραύματα της οφείλονταν σε σωματική επίθεση από τον σύζυγο της, ο γιατρός κίνησε τις ανάλογες διαδικασίες και έτσι ο σύζυγος, ο τότε σύζυγος, ο Απόστολος Λύτρας, κλήθηκε για κατάθεση. Αν δεν κάνω λάθος, είχε κρατηθεί με βάση το αυτόφορο, έδωσε την κατάθεση, μετά αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Στη συνέχεια έγιναν κάποια γεγονότα με βάση τα οποία έσπασε τους περιοριστικούς όρους, οπότε κρατήθηκε στις φυλακές και τις τελευταίες εβδομάδες έχει αφαιθεί ελεύθερος αναμένοντας δίκη, όχι για κακούργημα για το οποίο είχαν μιλήσει στην αρχή, αλλά πλέον για πλημέλημα. Εδώ στο κανάλι μας και όχι μόνο εδώ στο κανάλι μας, είμαι σίγουρη ότι σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έγινε μια μεγάλη συζήτηση
σε σχέση με τη βία, τη βία ανάμεσα στο ζευγάρι και πώς ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά μια γυναίκα ή αγαπά έναν άνδρα, ένας σύντροφος που μας αγαπά, μπορεί να μας γρονθοκοπεί και να μας ξυλοκοπεί. Εκ των υστέρων άκουσα κάποιες δηλώσεις του κυρίου Λίτρα μετά που βγήκε από τη φυλακή ότι δεν ήταν 30 τα χτυπήματα, ήταν λιγότερα τα χτυπήματα και ούτω καθεξής, αλλά και ο ίδιος παραδέχεται ότι χτύπησε τη γυναίκα. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Απόστολος Λίτρας μετά το συμβάν. Η πράξη η οποία έγινε πραγματικά είναι αδιανόητο. Θα κοιτάξω να δω με ποιον τρόπο μπορώ να θεραπευτώ. Ομολόγησα την πράξη μου. Πραγματικά ζητάω συγγνώμη για αυτό το οποίο συνέβη και από τη σύζυγό μου, την οποία πραγματικά την υπεραγαπάω, και από τις τρεις κόρες μου. Δυστυχώς βρέθηκα σε μια κατάσταση που έγινε αυτό το περιστατικό και εγώ ακόμα δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Θα κοιτάξω να δω με ποιον τρόπο αυτό το περιστατικό που έγινε μπορώ να θεραπευτώ, να ζητήσω βοήθεια. Δήλωνε τότε λοιπόν ότι υπεραγαπούσε τη γυναίκα του, επέμενε ότι ο ίδιος δεν ήταν βίος, το παρουσίασε ως ένα μεμονωμένο βίαιο περιστατικό, αλλά παρόλα αυτά ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από την τότε σύζυγό του, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από τις κόρες του και έλεγε πως θα ψάξει να δει πως θα θεραπευτεί. Θέλω να πω ότι κανένας άνθρωπος δεν κάνει ξαφνικά μια τέτοια βίαιη έκρηξη χωρίς να έχει ζητήματα ουσιαστικά ανικανότητας διαχείρισης των αρνητικών του συναισθημάτων. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμος, ούτως ώστε να αντιλαμβάνεται πότε είναι θυμωμένος, ούτως ώστε να έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και να μην παρασύρεται σε επικίνδυνες εκρήξεις ναρκισσιστικής οργής, τότε δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιστατικό. Έχω ακούσει πολλές φορές από άνδρες, έχει σημασία το άνδρες, επειδή υπάρχουν ανατομικές, νευροχημικές και εγκεφαλικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα και λόγω των υψηλών ποσοτήτων τεστοστερώνης στο αίμα των ανδρών και λόγω κάποιων άλλων ανατομικών διαφορών στον εγκέφαλο τους, είναι πολύ πιο εύκολο ένας άνδρας να προβεί σε βίαιες πράξεις παρά μια γυναίκα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μόνο οι άνδρες μπορεί να είναι βίαιοι, αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι ότι οι γυναίκες τη βιαιότητα τους την εκφράζουν με πιο και καλυμμένους τρόπους, ενώ οι άνδρες με πιο προφανείς τρόπους. Και γι' αυτό αν παρατηρήσετε τι γίνεται με την εγκληματολογία και τι γίνεται με τις περιπτώσεις που δολοφόνος είναι ένας άνδρας ή δολοφόνος είναι μια γυναίκα, ένας άνδρας δολοφόνος θα εξασκήσει πολύ περισσότερη σωματική βία για να σκοτώσει τα θύματα του, ενώ μια γυναίκα δολοφόνος είναι πιο πιθανόν να χρησιμοποιήσει έμμεσους τρόπους, όπως να δηλητηριάσει το φαγητό του ανθρώπου που θέλει να σκοτώσει και ούτω καθεξής. Έχω μιλήσει λοιπόν με άνδρες οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από απίστευτα πιεστικές, ψυχοπιεστικές συνθήκες, όταν ανακάλυψαν για παράδειγμα ότι η γυναίκα τους τους απατάει, όταν ανακάλυψαν για παράδειγμα ότι η σύντροφος τους έχει κάνει παιδί με έναν άλλον άνδρα και τους το παρουσίασε ως δικό τους. Μιλούμε για απίστευτες περιπτώσεις σοκ, όταν ανακαλύπτεις ότι ο άνθρωπος που θεωρούσε στέρη σου είναι στην ουσία κάποιος ο οποίος σε κοροϊδεύει και σου φέρεται άσχημα, οι οποίοι αυτοί οι άνδρες μου περιέγραψαν ότι ένιωσαν έντονο θυμό, ένιωσαν να τους κατακλείζει η οργή, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αλλά δεν προέβησαν σε βιαιότητες. Δεν έδιραν τις γυναίκες τους, δεν τις ξυλοκόπησαν, δεν τις σκότωσαν, γιατί υπερίσχυσε η λογική τους, υπερίσχυσε η παιδεία τους, υπερίσχυσε η ψυχοσυναισθηματική τους οριμότητα. Άρα η δική μου γνώμη ως ψυχολόγου είναι ότι ένας άνδρας που είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμος, ένας άνδρας που έχει υγιές στυλ προσωπικότητας, ό,τι και αν του κάνει η γυναίκα του, γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για άνδρα που υποθέτουμε ότι κάτι του έκανε η γυναίκα του, ή ο ίδιος υποθέτει ότι κάτι του έκανε η γυναίκα του και την ξυλοκόπησε,
δεν δικαιολογείται να τη ξυλοκοπήσει αν δεν έχει σοβαρό πρόβλημα στη δομή της προσωπικότητάς του. Και ακόμη και αν δεν έχει συμβεί άλλη φορά παρόμοιο περιστατικό άγριου ξυλοκοπήματος, είναι σίγουρο πως ένας άνθρωπος που έφτασε να το κάνει αυτό σημαίνει ότι έχει μέσα του unresolved issues, έχει μέσα του άλλη τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία ναι πρέπει να τα λύσει. Ναι πρέπει να ζητήσει βοήθεια και ναι πρέπει να δουλέψει σκληρά και πνευματικά για να μπορέσει να υπερισχύσει επί των κατώτερων ενστίκτων του. Οι άνθρωποι ως είδος έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε τον ανθρώπινο πολιτισμό, την ανθρώπινη κουλτούρα, τις ανθρώπινες αρχές και αξίες, την ανθρώπινη κοινωνικοποίηση, η οποία εν έτη 2024 μας απαγορεύει, όσο δίκιο και αν έχουμε, όσο και αν μας έχει θολώσει το μυαλό από το δίκιο μας έστω ή από την αδικία που έχουμε υποστεί από οτιδήποτε άλλο, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να προβεί σε άθλιες βιαιότητες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν χαρακτηρίζω τον Απόστολο Λύτρα ως κάτι, λέω όμως ότι μια τέτοια συμπεριφορά χρειάζεται οπωσδήποτε για να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση οξία θεραπεία. Δεν θα λύσει το πρόβλημα με το να υποκαταστήσει τη σύντροφο. Πάμε να δούμε τώρα από την εκπομπή του αγαπημένου δημοσιογράφου του Πέτρου του Κουσουλού την είδηση των ημερών. Πάμε τώρα έτσι να το αλαφρύνουμε λίγο το θέμα, γιατί έχουμε πει πολλάκι Στανάση Κατερινόπουλε και Θάνο Σωτήρη ότι η ζωή προχωράει. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Απόστολο Λύτρα, ο οποίος απαθανατίστηκε με τη νέα σύντροφό του. Έχει εξέλθει των φυλακών Κορυδαλλού Απόστολος Λύτρας. Διαβιεί πλέον ελεύθερος, προσπαθεί και εκείνος να σταθεί στα πόδια του εξαιτίας του γεγονότος ότι κατηγορείται για το βίαιο ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης σύζυγου της Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Τον είδαμε σε μια παρέα, παρακαλώ να δείξουμε τις φωτογραφίες που έχουμε. Το νέο ζευγάρι. Αυτή είναι η νέα σύντροφος του κύριου Λύτρα. Εξαιρετική κυρία. Η ζωή προχωράει. Ναι, δεν είναι τώρα αν μ' αρέσει εμένα ή δεν μ' αρέσει, μην με βάζετε αυτό. Εδώ πέρα είναι δημόσια φωτογραφία λοιπόν, που είναι αγκαλιασμένοι και απαθανατίζονται. Είναι κάτι το οποίο δεν το κρύβουν εκεί οι δύο. Άλλωστε, όπως είπαμε, η ζωή προχωράει και θέλω να σας πω, γιατί έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ ό,τι αφορά τη γνωριμία και πώς συντελέστηκε αυτή η γνωριμία μεταξύ του κύριου Λύτρα, του ποινικολόγου και της κυρίας την οποία βλέπετε. Η κυρία λοιπόν αυτή είχε πάει σε παρελθόντα χρόνο, πριν από αρκετά χρόνια, στο γραφείο του κύριου Λύτρα, προκειμένου να βγάλει διαζύγιο. Αντιμετώπιζε ή φέρεται να αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στο γάμο της. Ούσα παντρεμένη, ήταν παντρεμένη η γυναίκα αυτή. Την ανέλαβε το γραφείο του κύριου Λύτρα. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Στη συνέχεια, βέβαια, εγώ πληροφορήθηκα ότι αυτό το διαζύγιο δεν εκδόθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι το ζευγάρι το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πολλές φορές μπορεί, ρε παιδί, να φτάσει να τα ξαναβρει σε έναν δικηγόρο, αλλά να τα ξαναβρουν. Γι' αυτό είναι και το ευθέω. Αυτό είναι η δεύτερη ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους. Στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, πληροφορήθηκα ότι η κυρία αυτή επανήλθε. Ούσα πελάτησα του γραφείου του κύριου Λύτρα για ένα άλλο θέμα το οποίο είχε να κάνει με ένα ιατρικό λάθος. Φέρεται λοιπόν να είχε υποβληθεί σε μια αισθητική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν κάποιες κακοτεχνίες. Κάτι έγινε. Την ανέλαβε πραγματικά ο κύριος Λύτρας. Όταν πήγανε τη δεύτερη φορά, ήτανε μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο χώρισε στη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια κοινωνική σχέση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινωνική σχέση. Πολλές φορές, καλός ή κακός, οι δικηγόροι, καλός μάλλον, εμπλέκονται σε κοινωνικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο πάνω απ' όλα με τους πελάτες. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω τη δική μου άποψη ότι θα ένιωθα περισσότερη ασφάλεια αν ένας δικηγόρος που επέλεγα να με εκπροσωπήσει συνδεόταν μαζί μου ξεκάθαρα σε επαγγελματικό επίπεδο και είχε στο μυαλό του, στο μυαλό της προτεραιότητα πώς να υπερασπιστεί, να προασπιστεί τα νομικά μου συμφέροντα. Χώρισε η κυρία λοιπόν με τον σύζυγό της και από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, τον τελευταίο μήνα έχει έρθει πάρα πολύ κοντά με τον Απόστολο Λύτρα και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος υπό την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Λύτρας έχει αλλάξει σελίδα στην ζωή του. Την ίδια στιγμή βέβαια πρέπει να σας πω ότι εκκρεμεί, αναμένεται να δικαστεί για το πλημέλημα των σωματικών βλαβών τις οποίες προκάλεσε η Σοφία Πολυζωγοπούλου και να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία του ρεπορτάζ ότι ο κύριος Λύτρας από τότε που εξήλθε από την φυλακή έχει επικοινωνήσει 2 ή 3 φορές με την 9χρονη κόρη την οποία έχει με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου. Είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει γιατί αυτό το οποίο προτάσετε αυτή τη στιγμή είναι
το συμφέρον του παιδιού είναι 9 χρόνων του κοριτσάκι. Έχει αντιληφθεί αυτό το κοριτσάκι το τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτά τα οποία έχει βιώσει η μητέρα της. Αλλά και η ποινική εμπλοκή στην οποία πρωταγωνιστεί ο πατέρας της. Και φυσικά να σας πω ότι η κυρία Πόλη Ζωγοπούλου έχει φύγει από την νομική εταιρεία, στην οποία ήταν μαζί με τον κύριο Λίτρα. Πλέον λειτουργεί αυτόνομα, ασκεί δικηγορία, έχει επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της, έχει πάρει και ένα μεγάλο μέρος της πελατείας, την οποία αυτή είχε, και προσπαθεί και εκείνη να σταθεί επαγγελματικά αλλά και ανθρώπινα και προσωπικά στα πόδια της, προτάσσοντας πάντα το συμφέρον της κόρης της και κυρίως προσπαθώντας και εκείνη να επουλώσει τα τραύματα τα οποία της έχουν προκληθεί και στο σώμα και στο πρόσωπο, αλλά κυρίως στην ψυχή. Άρα το θετικό ποιο είναι, ότι η ζωή συνεχίζεται, Θανάση. Καλή τύχη και στους δύο. Σας είπα ότι μου στέλνατε μηνύματα και είπα δεν θα το κάνω το θέμα. Τα ερωτήματα που μου στέλνατε ήταν: τι έχει στο μυαλό της αυτή η νέα σύντροφος του Απόστολου Λίτρα? Τι δεν καταλαβαίνει και πάει και τα φτιάχνει με έναν άνθρωπο ο οποίος 3 μήνες πριν ξυλοκόπησε αγρίως την προηγούμενη του σύντροφο, προφυλακίστηκε γι' αυτό και μόλις πρόσφατα έχει βγει από τη φυλακή? Φτάσατε και στο σημείο να με ρωτήσετε αν έχει κάποια διάγνωση η κοπέλα αυτή. Εννοείται ότι δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχει κάποια διάγνωση η κοπέλα αυτή, οποιαδήποτε κοπέλα. Δεν έχω την δυνατότητα να κάνω τέτοιες εικασίες. Η απορία σας όμως, και ήσασταν αρκετές γυναίκες που μου στείλατε, η απορία σας ήταν πώς το σκέφτεται. Δεν σκέφτεται ότι όπως χτύπησε πριν 3 μήνες την πρώην του, τη μάνα του 9χρονου παιδιού του, έτσι είναι πολύ πιθανόν και τώρα να τη χτυπήσει αυτήν? Ή πώς δικαιολογεί αυτή η γυναίκα μέσα στο μυαλό της κάποιον ο οποίος αποδεδειγμένα χτύπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την προηγούμενη του γυναίκα? Σας είπα, σας απάντησα ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του καθενός. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα του κάθε ανθρώπου και ποιο στυλ προσωπικότητας έχει ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει να τον ζήσουμε έναν άνθρωπο. Για να καταλάβουμε κάπως το στυλ της προσωπικότητας του, πρέπει να έχουμε ανθρώπινη επαφή μαζί του. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα από την καινούργια σύντροφο του κυρίου Λίτρα, εκτός από αυτές τις φωτογραφίες. Έχει δώσει όμως και μια πολύ σύντομη δήλωση σε μια άλλη εκπομπή, στην εκπομπή της κυρίας Κατερίνας Καινούριου, από την οποία θα σας βάλω τώρα το απόσπασμα της δήλωσης της. Μας μίλησε στην εκπομπή, τοποθετήθηκε η ίδια, γιατί αυτό που λέει ο κόσμος τι είναι, μια γυναίκα στο πλευρό του θήτη. Να δούμε τι μας είπε. Με τον Αποστόλη γνωριζόμαστε εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια. Ήμουνα δίπλα του σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε. Είμαστε εδώ και ένα μήνα σε σχέση, κάτι που μας κάνει ευτυχισμένους και τους δύο. Πείτε μου αν το εγκρίνετε. Σας ευχαριστώ. Δωρική η δήλωση της κοπέλας και ειρωνική στο σημείο που λέει «πείτε μου αν το εγκρίνετε, σας ευχαριστώ». Ξεκάθαρη, σαν να λέει «είμαστε συνενούντες ενήλικες, τι σας νοιάζει εσάς, τι σας ενδιαφέρει αν εμείς έχουμε σχέση, τον γνωρίζω 16 χρόνια τον Αποστόλη και ήμουν δίπλα του σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε». Η επιλογή λέξεων «περιπέτεια που πέρασε», κατά τη δική μου γνώμη, ακούγοντας την εκφορά του λόγου, έτσι όπως τη μετέφερα στην εκπομπή, μου φαίνεται πως υποβιβάζει το βίαιο γεγονός σε μια περιπέτεια που ίσως η περιπέτεια να ενέχει μέσα και την έννοια του ότι την έπαθε ο καημένος Αποστόλης, που αυτή η κακιά, η πρώην γυναίκα του, τον έφερε στο σημείο να τη χτυπήσει. Δεν ξέρω αν αυτό ισχυρίζεται η κοπέλα αυτή, όμως προσπαθώντας να βάλω τον εαυτό μου στη θέση της, τώρα είπαμε υποθέσεις κάνουμε, αν γνώριζα κάποιον για 16 χρόνια σε φιλικό επίπεδο, ήταν ο δικηγόρος μου, πήγα κοντά του στο γραφείο του για να χωρίσω, τελικά αποφάσισα να μην χωρίσω, μετά έκανα μια εγχείρηση αισθητικής φύσεως, δηλαδή μια πλαστική επέμβαση που δεν πήγε καλά, πήγα ξανά στο γραφείο του για να με εκπροσωπήσει προφανώς, για να διεκδικήσω τα δικαιώματα μου, δεν πήγε καλά η επέμβαση. Τον γνώριζα, σίγουρα γνώριζα και την πρώην του, εφόσον δούλευα μαζί στο γραφείο το οποίο με εξυπηρετούσε και
και έκαναν παντού συνεντεύξεις και φωτογραφίζεις σε περιοδικά. Μετά μαθαίνω ότι συλλαμβάνεται. Μετά που τον καταγγέλει η γυναίκα του ότι τη ξυλοκόπησε, αφήνεται με περιοριστικούς όρους, δήλωσε παραδοχή. Είδατε τις δηλώσεις του προηγουμένως, στις οποίες δηλώσεις δεν παρέλειψε να τονίσει πως υπεραγαπά τη γυναίκα του. Μετά από λίγες μέρες, λόγω της παραβίασης που έκανε των περιοριστικών όρων, συνελήφθη, φυλακίστηκε, ήταν στον Κορυδαλό. Σημαίνει ότι η κοπέλα αυτή, γνωρίζοντας και τους δύο, γνωρίζοντας τον Αποστόλη, μαθαίνοντας αυτό το περιστατικό, έσπευσε να του συμπαρασταθεί. Και φαντάζομαι ότι όσο ήταν μέσα στη φυλακή επικοινωνούσαν. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος γι' αυτό, αν επικοινωνούσαν όσο ήταν μέσα στη φυλακή. Από την άλλη, κύριε Λίτρα, πόσο σημαντικό ήταν για εσάς που αυτή η γυναίκα όλο αυτό το δύσκολο διάστημα βρισκόταν στο πλευρό σας και ακόμα και ψυχολογικά σας στήριζε? Λοιπόν, να σας πω, Γρηγόρη, το εξής, ότι το πιο σημαντικό στήριγμα ήταν οι κόρες μου. Εντάξει, στις κόρες μου θα μείνω ότι ήταν το πιο βασικό και δυνατό στήριγμα που είχα να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι έγκλειστος στις φυλακές, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ έχουμε και την ανάλογη επίκληση στο συναίσθημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση μέσα στις φυλακές. Εάν δεν είχα τη στήριξη των παιδιών μου και της πρώτης συζύγου μου, η οποία πραγματικά μου στάθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο και αν θέλετε και με την Ντόρα, με την οποία, η οποία και αυτή με στήριζε, κατάφερα να βγω όσο μπορώ αλόβητος από αυτή την διαδικασία. Μάλιστα, εδώ υποστηρίζει πως 4 γυναίκες, η πρώην γυναίκα του, η πρώτη πρώην γυναίκα του, γιατί αυτή που ξυλοκόπησε είναι η δεύτερη πρώην γυναίκα του, οι δύο μεγάλες κόρες του και η Ντόρα, η κοπέλα του τώρα, τον στήριζαν όσο ήταν μέσα στη φυλακή. Αυτές έξω και αυτός μέσα. Χρειαζόμαστε δουλειά για να καταλάβουμε ότι στήριγμα, στήριξη και υποστήριξη χρειάζονται πρωτίστως τα θύματα και όχι οι θύτες. Δεν είμαι εγώ που το λέω ότι είναι θήτης ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος το παραδέχθηκε. Θα σας δείξω τώρα ακόμη ένα κομμάτι από τη συνέντευξη, την παρουσία του κυρίου Λίτρα στην εκπομπή της κυρίας Καινούριου. Παρακολουθήστε σε αυτό το κομμάτι το ύφος. Είναι και με το γεγονός ότι μας είπε η κυρία Παπαδοπούλου, η Ντόρα που λες και εσύ Αποστόλη, ότι ένα μήνα τώρα είμαστε μαζί, αποφυλακίστηκες 11-12 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκείνη η ημερομηνία. Άρα σημαίνει ότι ή μια εβδομάδα πριν ή με το που βγήκες, ουσιαστικά είπατε ότι είμαστε μαζί. Προχωράμε. Ναι. Και είναι απόφαση ζωής αυτή, δεν είναι προχωράμε. Απλό. Προχωράμε. Σε κοινή οικία, στο σπίτι το καινούριο, κοιτάξτε, στο οποίο διαμένεις, ακούσε, και έρχονται για τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ένα θυμό στο βλέμμα του, μια απογοήτευση γιατί να βγει η φωτογραφία προς τα έξω. Προηγουμένως στη συνέντευξη είπε ότι ήταν με παρέα και κάποιος άλλος από την παρέα έβγαλε τη φωτογραφία και την ανέβασε στα social και έγινε γνωστή η σχέση του. Φυσικά είπε και ο ίδιος ότι ούτως ή άλλως θα γινόταν γνωστή η σχέση του και ούτω καθεξής. Εμένα σε αυτό το απόσπασμα μου φάνηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενοχλημένος επειδή έχει μαθευτεί κάτι. Έτσι μου φάνηκε. Μπορεί να έχω και λάθος όμως, γιατί θα δούμε στη συνέχεια ότι το ρωτάει η Κατερίνα Καινούργια αν κάνει ψυχοθεραπεία και τι απαντάει. Ακούστε με. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να προχωρήσει τη ζωή του. Και πρέπει να αναρωτηθεί, επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο έφτασε αυτό σημείο. Τι τον οδήγησε σε αυτή ακριβώς. Πάνω σε αυτό, είναι κάτι το οποίο έχετε πάει σε κάποιον ψυχολόγο αυτή την περίοδο, επισκέψτε κάποιον για να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Εννοείται. Τόση ώρα που τον ακούτε και που τον ακούμε, τον έχετε δει να κομπάζει, τον έχετε δει να δυσκολεύεται να απαντήσει? Εδώ λέει εννοείται. Εννοείται. Εννοείται πολύ συχνά την εβδομάδα. Τι σημαίνει πολύ συχνά την εβδομάδα? Κάποιος ο οποίος πάει μια φορά την εβδομάδα για ψυχοθεραπεία
θα πει ναι, μια φορά την εβδομάδα πάω για ψυχοθεραπεία. Κάποιος που πάει δύο φορές την εβδομάδα για ψυχοθεραπεία μπορεί να πει Τρίτη και Πέμπτη πάω για ψυχοθεραπεία ή δύο φορές την εβδομάδα πάω για ψυχοθεραπεία. Αυτό το πολύ συχνά την εβδομάδα μπορεί να έχω και λάθος. Μου ακούγεται σαν πως και σκέφτεται τι να πει εκείνη την ώρα. Δεν το λέει αυθόρμητα. Δεν λέει, ίσως να μην λέει αλήθεια. Δεν ξέρω πάλι. Το ξαναλέω. Δεν ξέρω. Και κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο πραγματικά στο να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο μου συνέβη για πρώτη φορά, το οποίο πραγματικά με έχει στιγματίσει. Έχει στιγματίσει τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Ξέρετε, όταν έχεις μια σχέση με κάποια γυναίκα για 15 χρόνια, είσαι παντρεμένος, έχεις ένα παιδί, η ζημιά που γίνεται από μια κακοποιητική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σαφέστατα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν το περνάει κανείς έτσι απλά, κύριε Λίτρα. Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα σε σχέση δηλαδή γιατί μόνο με το γιατί τη ζημιά την προκαλέσατε εσείς, το αντιλαμβάνεστε αυτό, το ξέρετε. Εγώ και αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Τη ζημιά που προκάλεσα δεν είναι μόνο στην πρώην σύζυγό μου. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Δυστυχώς προκάλεσα ζημιά και στα παιδιά μου και στην 9χρονη κόρη μου και στην οικογένειά μου και στην οικογένεια της πρώην σύζυγου μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι από μια κακοποιητική συμπεριφορά δεν προκαλείς ζημιά μόνο στο θύμα. Προκαλείς και σε πάρα πολλούς ανθρώπους ζημιά, όπως προκαλείς και πολύ μεγάλη ζημιά στον ίδιο στον εαυτό. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει όποιος βλέπει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το θυμό του ή αν θέλετε τα νεύρα του και μπορεί να το αντιληφθεί πριν συμβεί το οτιδήποτε, να οδηγηθεί πραγματικά ειδικούς. Σε κάποιον ειδικό, ώστε να λάβει βοήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια συγκυρία πραγμάτων. Δεν γεννιέται κάποιος με τέτοια ξεσπάσματα. Κάτι τον οδηγεί εκεί. Κάτι που συσχετίζεται καλά, με βέβαια, να πούμε, κύριε Λίτρα, ότι όταν κάποιος πάει σε ειδικό, δεν σημαίνει με ότι εξαχνίζεται. Όχι, βέβαια. Καταλαβαίνετε αυτό. Εννοείται. Όλα διαγράφονται. Αυτό κρατάει χρόνο. Ακούστε με. Δεν τελειώνει γρήγορα. Εννοείται, κρατάει πολύ χρόνο. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι απλή. Στο να πάει κάποιος άνθρωπος και να θεραπευτεί, αν θέλετε, από τα προβλήματα θυμού ή όταν ξεσπάει. Έτσι, απλά αυτό που εγώ τουλάχιστον συμβουλεύω είναι ότι επειδή είναι αδιανόητο να υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές και δεν θα αλλάξει η γνώμη μου επειδή βρέθηκα στην πλευρά του θήτη. Θέλω να πω τόσα πολλά για αυτό το απόσπασμα. Θέλω να πω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν θα αλλάξει η γνώμη μου εναντίον των κακοποιητικών συμπεριφορών επειδή έτυχε να βρεθώ, επειδή βρέθηκα στην πλευρά του θήτη. Αυτή η δήλωση από μόνη της δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος τον ίδιο του τον εαυτό τον αποσπά από την πράξη που έπραξε. Λέει βρέθηκα στην πλευρά του θήτη. Θεωρεί το πρόβλημα την κακοποιητική συμπεριφορά και όχι τον ίδιο ο οποίος έκανε την κακοποιητική συμπεριφορά. Και επίσης διαχέει τις συνέπειες του προβλήματος λέγοντας ότι ξέρεις δεν είναι μόνο το θύμα μου που υπέστη τις συνέπειες που εγώ έπεσα στην πλευρά του θήτη, έτυχα, τυχαία βρέθηκα στην πλευρά του θήτη. Είναι και οι κόρες μου από τον πρώτο γάμο που έχουν υποστεί συνέπειες. Είναι και η κόρη μου από το δεύτερο γάμο που έχει υποστεί συνέπειες. Είναι και η πρώτη μου γυναίκα που έχει υποστεί συνέπειες. Αυτό δεν το είπε, αλλά νομίζω ότι το υπονοεί. Μπορεί και να μην το υπονοεί. Ίσως είναι και φιλενάδα μου τώρα. Φυσικά και φιλενάδα μου τώρα υφίστανται τις συνέπειες, εφόσον μια ολόκληρη εκπομπή και εμείς εδώ συζητούμε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους. Τους λέει είναι και η οικογένεια της πρώην γυναίκας μου που έχει υποστεί συνέπειες. Και ο ίδιος ο θήτης υφίστανται συνέπειες. Παιδιά, δεν ξέρω. Περιγράφει την ψυχοθεραπεία σαν μια επίπονη διαδικασία. Αλλά ως ψυχολόγος αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν φαίνεται να βρίσκεται ούτε στο πρώτο σκαλοπάτι της μετάνοιας. Στο πρώτο σκαλοπάτι της ψυχικής κατάστασης εκείνης η οποία θα σου δώσει την ευκαιρία πηγαίνοντας στο ψυχολόγο να βοηθηθείς όντως. Αν πας στο ψυχολόγο απομονώνοντας τον εαυτό σου από τις πράξεις σου και έχοντας την νοοτροπία τι άτυχος που είμαι, τι κακομύρης, τι κρίμα που έτυχε να είμαι ο θήτης,
που ποτέ δεν ήμουν βίαιος και εκείνη τη μια φορά έτυχε να βρεθώ στην πλευρά του θήτη και έχω υποστεί κι εγώ συνέπειες επειδή έτυχε να βρεθώ στην πλευρά του θήτη. Θυμηθείτε προηγουμένως που έλεγε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στη φυλακή και το στήριζε η πρώτη του γυναίκα, οι κόρες του, η νυν φιλενάδα του. Όλη αυτή η διάχυση των συνεπειών της βίας για μένα δείχνει ότι δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά την ευθύνη του. Ξαναλέω, δεν γνωρίζω αν κάνει ψυχοθεραπεία. Μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει και μπορεί να πηγαίνει ακριβώς για να δείξει στο κοινό, να δείξει στο δικαστήριο ότι κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν θα αρνηθώ ότι μου έχει τύχει αυτό το ζήτημα όταν είχα το γραφείο. Για πάνω από 2 δεκαετίες έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος στην Κύπρο. Σταμάτησα να εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος επειδή ήθελα να αφοσιωθώ πρώτα στην τηλεόραση και μετά στο YouTube. Και φυσικά στη συγγραφή έχω εκδώσει 7 βιβλία ψυχολογίας και σύντομα το 7ο κυκλοφορεί ξανά. Όμως αυτές τις 2 δεκαετίες που εργάστηκα ως ιδιώτης ψυχολόγος από το 1998 μέχρι το 2018, εργαζόμενη παράλληλα και ως εμπειρογνώμονας τόσο στο ποινικό όσο και στο οικογενειακό δικαστήριο, μου έχει τύχει, ναι μου έχει τύχει, το οικογενειακό δικαστήριο να μου στείλει ανθρώπους για θεραπεία και οι άνθρωποι που ήρθαν για θεραπεία να έρχονται χωρίς να θέλουν ουσιαστικά να βοηθηθούν, αλλά να έρχονται για να δείξουν στο δικαστήριο ότι ακολουθούν τις οδηγίες του δικαστηρίου. Θυμάμαι τώρα έτσι μια πολύκροτη περίπτωση, η οποία με είχε συνταράξει, που μάλιστα η θήτης ήταν γυναίκα, δεν ήταν άνδρας ο θήτης, γιατί δεν είναι πάντα ο άνδρας που είναι θήτης στην ενδοοικογενειακή βία. Είχε διατάξει το οικογενειακό δικαστήριο να δω τη μητέρα εκείνης της οικογένειας, τον πατέρα και τα παιδιά. Είχαν χωρίσει, είχαν πάρει και διαζύγιο οι δύο σύντροφοι, όμως υπήρχε διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Ήρθε η μητέρα, η οποία επίτηδες εργαλειοποιούσε τα παιδιά για να εκδικηθεί τον πρώην άνδρα της και για να οικειοποιηθεί το σπίτι που έκτισε ο πρώην άνδρας της. Ήρθε, μου μιλούσε με τα καλύτερα λόγια, με κολάκευε, νόμιζε ότι θα με πάρει με το μέρος της ή επειδή ήμουν γυναίκα ψυχολόγος θα συντασσόμουν με το μέρος της και θα έκανα μία έκθεση ευνοϊκή για το ότι αυτή η γυναίκα δεν κάνει γονική υποξένωση ή αυτή η γυναίκα δεν αποστερεί επίτηδες τα παιδιά από την επικοινωνία με τον πατέρα. Και όταν εγώ μετά που είδα πολλές φορές τη μητέρα, πολλές φορές τον πατέρα, πολλές φορές το κάθε παιδί ξεχωριστά, κάποιες φορές τα παιδιά μαζί με τη μάνα, κάποιες φορές τα παιδιά μαζί με τον πατέρα, έκανα την έκθεση μου για το δικαστήριο, η οποία έλεγε ότι ναι, υπάρχει προκόλλημα στην επικοινωνία των παιδιών με τον πατέρα, το οποίο το προκαλεί επίτηδες η μητέρα, με έφτισε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Με έφτισε η κοπέλα η οποία έλεγε τα καλύτερα λόγια για μένα και ερχόταν πόσο καιρό στο γραφείο μου. Δεν λέω ότι το ίδιο κάνει ο κύριος Λύτρας. Λέω όμως ότι το να διατάξει το δικαστήριο να σε δει ψυχολόγος ή να πας από μόνος σου να δεις ψυχολόγο προκειμένου να δείξεις καλή θέληση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι όντως έχεις αντιληφθεί το πρόβλημα σου. Όντως έχεις αναλάβει την ευθύνη σου, έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου και είσαι δεσμευμένος στο να κάνεις ουσιαστική αλλαγή. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, δεν είμαι μέσα στη ζωή του, δεν είμαι οπωσδήποτε μέσα στο γραφείο του ή της ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που επισκέπτεται. Όμως αυτές τις σκέψεις κάνω και τις μοιράζομαι μαζί σας. Παρόλο που μου ζητήσατε να μπω μέσα στο μυαλό της φιλενάδας του, εγώ προσπαθώ να μπω μέσα στο μυαλό το δικό του. Γιατί έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για τη σύντροφο του. Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για τη σύντροφο του. Ενώ αυτός βγαίνει στην εκπομπή, μιλάει και όταν μιλάς εκθέτεις τον τρόπο σκέψης σου, εκθέτεις τα συναισθήματα σου και αν σε παρακολουθεί ένα έμπειρο μάτι, μπορεί να καταλάβει ακόμη και τις προθέσεις σου ή να διαισθανθεί, να υποψιαστεί τις προθέσεις σου ή το τι εικόνα θέλεις να ζωγραφίσεις. Με λίγα λόγια μου φαίνεται ότι βγήκε στην εκπομπή για να κάνει το λεγόμενο damage control, δηλαδή να διαχειριστεί τη ζημιά η οποία ζημιά έγινε μετά τη διάρρευση των φωτογραφιών ή υπάρχει και αυτή η πιθανότητα οι φωτογραφίες να μην διέρευσαν χωρίς τη γνώση του. Μπορεί εκδικητικά να φρόντισε να διαρρεύσουν οι φωτογραφίες ούτως ώστε να πικάρει τη δεύτερη πρώην γυναίκα του, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε διάσταση μαζί του και τον έχει καταγγείλει μετά που τη ξυλοκόπησε 3 μήνες πριν.
Δεν γνωρίζω. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Υποθέσεις κάνω. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα άλλο μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη που με κάνει εντύπωση. Όλο αυτό, γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Μια γυναίκα και αυτή τη στιγμή... Έχετε κακοποιήσει την πρώην σύζυγό σας και με το που αποφυλακίζεστε, σας βλέπουμε αγκαλιά με μια άλλη σύντροφο. Αυτό δεν σας έβαλε σε σκέψεις, βρε μήπως να μην... Επικοινωνιακά λες. Επικοινωνιακά και μόνο. Άλλα. Κοιτάξτε, πραγματικά σας το λέω ότι το επικοινωνιακό κομμάτι όταν έχεις μια σχέση... Αντιλαμβάνεις ότι δεν σε απασχολεί. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ηρεμήσω από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι καλά. Από εκεί και μετά σας λέω δεν κρύβομαι. Δεν κρύβεται. Είναι καλά και δεν κρύβεται. Δεν ξέρω γιατί να μου έφερε στο μυαλό αυτό το δεν κρύβομαι. Την παροιμία που λέει θέλει μπίπ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Θέλει ο μπίπ να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό της συντρόφου του κυρίου Λίτρα. Δεν έχει δώσει μια μεγάλη συνέντευξη μπροστά στην κάμερα, να δω τις εκφράσεις του προσώπου της, να δω το βλέμμα της, να δω όσα λέει για να μπορέσω να έχω μια υπόθεση. Όχι να γνωρίζω στα σίγουρα, να έχω μια υπόθεση. Έχει δώσει όμως συνέντευξη ο κύριος Λίτρας. Αυτό που ακούω, αυτό που βλέπω σε αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι θέλει να προχωρήσει, θέλει να ξεχάσει το πρόβλημά του, θέλει να ξεχάσει το γεγονός ότι ο Κακομοίρης έτυχε να είναι στη θέση του θήτη και ο Κακομοίρης ταλαιπωρήθηκε στη φυλακή και ότι δεν κρύβεται. Η γνώμη μου, όσον αφορά το πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να προχωρήσει μετά από μία βίαιη διακοπή μιας μακρόχρονης σχέσης, γιατί με την κυρία Πολυζωγοπούλου ήταν μαντρεμένος για 14-15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει τον αριθμό μόνος του. Βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτή στην κλινική, αυτό στο κρατητήριο, μετά από την ξυλοκόπηση εκείνο το βράδυ πριν 3 μήνες. Χώρισαν. Τώρα κάποιοι έλεγαν ότι ήταν σε διάσταση κάποιους μήνες πριν, προσπαθούσαν να τα βρουν, δεν τα βρήκαν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τελειώνει ένας γάμος, τελειώνει μια μακροχρόνια σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο εργαζόσουν κιόλας στο ίδιο το γραφείο. Με έναν άνθρωπο που έχεις παιδί. Εμπλέκονται και τα μεγαλύτερα παιδιά σου, τα οποία είχαν άψογη σχέση, όπως είπε και αυτός, όπως είπε και η ίδια πρώην γυναίκα του, η δεύτερη κυρία Πολυζωγοπούλη, είχαν άψογη σχέση μαζί της. Χρειάζεσαι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να κάνεις process, να επεξεργαστείς. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι βιοπράγησες ενώ όπως λες δεν είναι στη φύση σου. Και δεύτερον, το να διαχειριστείς το χωρισμό. Οι άνθρωποι πρέπει να βιώνουμε τα συναισθήματα μας και να δίνουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας να πενθήσει την απώλεια. Την απώλεια μιας σχέσης, την απώλεια ενός προσώπου που πεθαίνει, την απώλεια της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας αν θέλετε. Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν την επόμενη σχέση προτού τελειώσει η προηγούμενη. Γνωρίζω ότι αρκετοί άνθρωποι προχωρούν γρήγορα στη δημιουργία της επόμενης σχέσης μετά που τελείωσε η προηγούμενη. Κάτι τέτοιο όμως, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα που είχες μέσα σου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχέσης, όλα τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν από το χωρισμό, και εδώ δεν μιλάμε για έναν χωρισμό φιλικό και χαμηλών τόνων, μιλούμε για ένα χωρισμό που ήταν έκρηξη βόμβας μεγατόνων, βούγιξε όλη η Ελλάδα. Χρειάζεσαι ένα ικανό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιοι απλοϊκοί τύποι που λένε αν ήσουν παντρεμένος 5 χρόνια, αν είχες σχέση 5 χρόνια, θες 5 μήνες για να το ξεπεράσεις. Αν ήσουν 10 χρόνια, θέλεις 10 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελε, με βάση αυτόν τον απλοϊκό υπολογισμό, θα ήθελε 14 μήνες για να το ξεπεράσει. Αυτός φαίνεται ότι με το που μπήκε στη φυλακή άρχισε να επικοινωνεί με αυτή τη γυναίκα που λέει τα φίλη 16 χρόνια, δηλαδή τα φίλη 1-2 χρόνια προτού είναι με την Πολυζωγοπούλου, και με το που βγήκε από τη φυλακή τα φτιάξανε. Δικαίωμά τους, με γιά τους, με χαρά τους, γούστο τους και καπέλο τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν. Τώρα, επειδή με ρωτάτε
και μου γράφει μια κοπέλα και μου λέει, ξέρεις τι σκεφτόμουνα, πού πας ρε κοπελιά πάνω σε ένα άρχισομ ιστορικό. Και αναφέρεται προφανώς στο Λίτρα, ο οποίος φαίνεται να έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έχει ιστορικό βίας και σου λέει πού πας και πέφτεις με τα μούτρα και φτιάχνει σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεδειγμένα έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και αποδεδειγμένα έχει βιοπραγήσει τουλάχιστον αυτή τη μια φορά που πιάστηκε, αυτή τη μια φορά που καταγγέλθηκε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ίσως και άλλες φορές θα έχει βιοπραγήσει. Αδυνατό να πιστέψω ότι ήταν η μοναδική φορά που δεν μπορούσε να ελέγξει τα νευρά του. Αδυνατό. Λοιπόν, γιατί το έκανε. Μόνο αυτή ξέρει γιατί το έκανε. Ή μπορεί ακόμη και αυτή η ίδια να μην καταλαβαίνει γιατί το έκανε. Εδώ θέλω να πω μερικά πράγματα από αυτά που λέμε καθημερινά εδώ στο κανάλι μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι με υγιές στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασφαλές στυλ δεσμού και μπορούν να παραμείνουν μόνοι τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να μην μπλέξουν σε προβληματικές σχέσεις, και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια σοφή επιλογή συντρόφου, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι με προβληματικό στυλ προσωπικότητας, που είτε είμαστε συνεξαρτώμενοι, δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουμε καλά να είμαστε μόνοι μας, δεν αντέχουμε τη μοναξιά, βιώνουμε τη μοναξιά ως κάτι εξαιρετικά βαρύ και δύσκολο, αδυνατούμε να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα και μπαίνουμε εύκολα σε όποια σχέση βρεθεί μπροστά μας προκειμένου να μην νιώθουμε μόνοι, και μας ελκύουν ιδιαίτερα οι ναρκισιστές, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, γιατί φτιάχνοντας σχέση με έναν ναρκισιστή, ένας συνεξαρτώμενος νιώθει ότι απέκτησε σκοπό στη ζωή του και ότι θα αλλάξει τον ναρκισιστή, ότι θα το βάλει στον ίσιο δρόμο, ότι θα το στρώσει, ότι αυτός ο συνεξαρτώμενος θα δώσει την αγάπη στον ναρκισιστή που δεν έδωσε η προηγούμενη του γυναίκα ή ο προηγούμενος της άντρας ή δεν ξέρω εγώ ποιος, και θα γίνει ο καλός άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι. Και υπάρχουν και οι ναρκισιστές, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι παιδιά, είναι ψυχοσυναισθηματικά παντελώς ανώριμοι, είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί, δεν αντέχουν καθόλου τη μοναξιά ούτε και οι ναρκισιστές, δεν αντέχουν να μένουν χωρίς ναρκισιστική τροφοδοσία, θέλουν συνεχώς κάποιους να είναι δίπλα τους, κάποιους να τους στηρίζουν, κάποιους να τους θαυμάζουν, ψάχνουν συνεχώς για συμμάχους, ψάχνουν συνεχώς για επτάμενους πυθίκους που να τους περιτριγυρίζουν. Οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν πραγματική μετάνοια ούτε μεταμέλεια για τα λάθη τους, ρίχνουν αλλού την ευθύνη, πάντα φταίνε οι άλλοι για τα λάθη τους. Ακόμη και αν το στόμα τους λέει μια συγγνώμη, αυτή είναι μια ψευδής απολογία, apology. Υπενθυμίζω ότι κάναμε και επεισόδιο στο podcast για τις ψευδείς απολογίες, και οι οποίοι ναρκισιστές θεωρούν ότι δικαιούνται να έχουν ό,τι γουστάρουν. Έχουν έντονο δικαιωματισμό και δεν γνιάζονται για τα συναισθήματα των άλλων και δεν διστάζουν καθόλου να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αν θυμάστε, τότε που είχε πρωτογίνει ο Ντόρος με την υπόθεση Λίτρα, είχαν ακουστεί κάποιες φωνές, οι οποίες ήταν φωνές συμπαράστασης προς τον ποινικολόγο που ξυλοφόρτωσε, ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τώρα θα δικαστεί για πλημέλημα, ενώ στην αρχή λέχθηκε πως θα δικαζόταν για κακούργημα. Υπήρχαν φωνές συμπαράστασης και κάποιες από αυτές ήταν και γυναικείες, οι οποίες αυτές φωνές συμπαράστασης έλεγαν «Δεν ξέρεις τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και μια καριέρα καταστρέφεται» και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας δεν θα επέλεγε σε καμία των περιπτώσεων να τα φτιάξει με έναν ναρκισιστή ο οποίος αποδεδειγμένα είναι βίαιος, αποδεδειγμένα είναι επικίνδυνος και ο οποίος έχει αποδείξει στο Πανελλήνιο ότι δεν έχει ενσυναίσθηση και νοιάζεται μόνο για το πώς νιώθει ο ίδιος και μιλάει με μεγάλη συγκίνηση για τα παθήματά του, αλλά δεν δείχνει να έχει αυθεντική συμπόνια για το τι έχει προκαλέσει ο ίδιος τους άλλους. Μια γυναίκα με υγιές στυλ προσωπικότητας, η δική μου εκτίμηση είναι πως θα απέφευγε ουσιωδώς να συνάψει ερωτικές σχέσεις με τον κύριο Λίτρα ή ακόμη και να κάνει παρέα με τον κύριο Λίτρα ή με οποιονδήποτε ο οποίος λειτουργεί όπως λειτουργεί ο κύριος Λίτρας. Όμως,
αν μία γυναίκα έχει είτε συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, είτε ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έχει πολλές πιθανότητες να επιλέξει να τα φτιάξει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και ο οποίος έχει τέτοιο ιστορικό. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η κοπέλα η οποία κάθεται τώρα στην αγκαλιά του κυρίου Λίτρα και φωτογραφίζονται και ζουν τον έρωτά τους είναι συνεξαρτώμενη ή ναρκισίστρια. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε εσείς μπορείτε να γνωρίσετε. Αν είναι συνεξαρτώμενη και έχει μέσα στο μυαλό της ότι με την αγάπη της και την τρυφερότητα της και την λατρεία της και τον έρωτα της θα τον αλλάξει και θα τον κάνει έναν διαφορετικό άνθρωπο, πλανάτε πλάνιν ικτράν. Αν είναι ναρκισίστρια και έχει ταυτιστεί μαζί του και θεωρεί ότι είναι κρίμα ο κύριος Λίτρας, είναι αδικημένος που έχει μπλέξει σε αυτή την περιπέτεια, φταίει η πρώην γυναίκα του που αυτός έδιρε την πρώην γυναίκα του, φταίνε όλοι οι άλλοι για τα λάθη που έχει κάνει ο κύριος Λίτρας, ναι, αυτοί οι δύο θα είναι ένα εξαιρετικό match. Θα κάνουν ένα πολύ καλό τέριασμα. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Αυτό που θα τους συστήσω και θα τους ευχηθώ είναι να είναι μόνοι τους και να μην εμπλέκουν και άλλους, όπως τα παιδιά τους εκατέρωθεν. Δεν γνωρίζω αν η κυρία έχει παιδιά, ίσως έχει παιδιά, ίσως να μην έχει. Να μην εμπλέκουν και άλλους μέσα σε αυτό το πανηγύρι που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Όταν δύο ναρκισιστές μαζί ξεκινούν μια ερωτική σχέση, υπάρχει ο πρώτος καιρός του έντονου love bombing, ή αλλιώς βομβαρδισμού αγάπης. Είναι εξαιρετική έλξη, εξαιρετικός ο πόθος ανάμεσα σε δύο ναρκισιστές. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιότερα στο κανάλι, στο οποίο προσπαθούσα να εξηγήσω πως δεν ελκύουμε οι συνεξαρτώμενοι τους ναρκισιστές, μας ελκύουν τους συνεξαρτώμενους οι ναρκισιστές. Οι ναρκισιστές ελκύονται από άλλους ναρκισιστές. Και οι σχέσεις δύο ναρκισιστών μαζί είναι σχέσεις έντονου πάθους, ακραίων συμπεριφορών. Είναι σχέσεις οι οποίες είναι γεμάτες σπίθες, γεμάτες εκρήξεις, γεμάτες εντάσεις. Δύο ναρκισιστές μαζί μπορεί να παραμείνουν μαζί για πάντα. Μπορεί να μην χωρίσουν ποτέ δύο ναρκισιστές μαζί. Ζουν μέσα σε μία συνθήκη όπου και οι δύο έχουν συνεχώς ανεβασμένη τόσο την αδρεναλίνη τους, όσο και την ντοπαμίνη τους, ανταγωνίζονται ένα τον άλλο και μαζί δημιουργούν ένα χάος, το οποίο και τους δυο τους βοηθάει να διαφεύγουν από τα αντίστοιχα δικά τους εσωτερικά κενά, από το αντίστοιχο εσωτερικό χάος που έχει ο καθένας και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω η κοπέλα αυτή αν είναι συνεξαρτώμενη ή ναρκισίστρια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι κατά τη δική μου γνώμη, ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας δεν θα το αποτολμούσε, θα προστάτευε τον εαυτό του και δεν θα έμπαινε σε μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεδειγμένα είναι ναρκισιστής, αποδεδειγμένα έχει βιοπραγήσει και δεν δείχνει σημάδια ότι έχει μετανοήσει. Στο πέμπτο επεισόδιο του podcast όπου μιλήσαμε για τον ναρκισισμό, και το επεισόδιο αυτό είναι βασισμένο πάνω στην εξαιρετική δουλειά της Dr. Ράμαν Ιντερβάσουλε, η οποία είναι ακαδημαϊκός, λέει ότι υπάρχει μια μικρή περίπτωση ένας ναρκισιστής να είναι καλοήθης ναρκισιστής. Αλλά λέει, οι καλοήθης ναρκισιστές όταν πάρουν ανατροφοδότηση για το γεγονός ότι προκαλούν πόνο και θλίψη, συντρίβονται, μετανοούν πραγματικά και κάνουν όλη τη σκληρή δουλειά για να μπορέσουν να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν αντέχω το εσωτερικό μου χάος, δεν αντέχω τη μοναξιά μου και θέλω περισπασμούς. Γιατί και οι συνεξαρτώμενοι πολλές φορές δεν αντέχουμε αυτό που είναι μέσα μας και ψάχνουμε περισπασμούς με το να πάμε να ευεργετήσουμε, να πάμε να στηρίξουμε, να πάμε να γιατροπορέψουμε τον οποιοδήποτε προβληματικό τύπο βρεθεί στο δρόμο μας και μας ελκύσει επειδή έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Γνωρίζω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γνωρίζω τι σημαίνει δεν αντέχω να είμαι μόνος μου. Μου έχει συμβεί και εμένα φυσικά. Μην νομίζετε ότι εμένα δεν μου έχει συμβεί. Το έχω πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι και το έχω μοιραστεί χωρίς να ντρέπομαι.
ότι είμαι μια συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία. Το ίδιο και ο σύντροφος μου το έχει πει, ότι είναι ένας συνεξαρτώμενος σε αποθεραπεία. Και το ζευγάρι μας, εμάς το δύο προσωπικά, πηγαίνουμε και οι δύο σε ψυχολόγο, φροντίζοντας ούτως ώστε να παραμείνουμε στην αποθεραπεία της συνεξάρτησης, να μην συνεξαρτηθούμε ο ένας από τον άλλο και να διατηρήσουμε το ασφαλές στυλ δεσμού που δημιουργήσαμε και να διατηρήσουμε την εκατέρωθεν προσπάθεια για την εξυγίανση της προσωπικότητας μας. Γνωρίζω τι σημαίνει κάποιος ακόμη να μην είναι έτοιμος να ξεπεράσει τα σοβαρά του τα προβλήματα. Όταν όμως ένας άνθρωπος συγκλονιστεί βαθύτατα από το πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει, γνωρίζω πάλι από προσωπική πείρα, όταν μου συνέβη και αυτό ήταν το Γενάρη του 2022, είπα φτάνει, είπα κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με περισπασμούς, θα καθίσω να λύσω το πρόβλημά μου. Και πέρασαν 1,5 χρόνος μέχρι να γνωρίσω τον νυν σύντροφο μου. Στην πορεία εκείνη είχα κρούσεις από ανθρώπους όπως όλοι έχουν. Αλλά έλεγα δεν είμαι σε θέση, γιατί πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου. Αν δεν λύσω τα δικά μου ζητήματα στην καινούργια σχέση που ίσως θα κάνω, και κακή επιλογή θα κάνω και θα μεταφέρω μέσα στη σχέση όλα τα προβλήματα από τις προηγούμενες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό της κοπέλας. Της εύχομαι πραγματικά να είναι ασφαλής. Μπορεί εν γνώση της να κάνει ό,τι κάνει. Μπορεί να έχει παρόμοια προσωπικότητα με τον κύριο Λίτρα και να είναι ένα εξαιρετικό ζευγάρι που να ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, αλλά ξαναλέω, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θα μου πείτε, ρώτησαν τη γνώμη σου? Όχι, δεν τη ρώτησαν τη γνώμη μου. Εσείς ρωτήσατε τη γνώμη μου για αυτή την υπόθεση και σας τη δίνω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πάντως ήταν ένα βίντεο που πήρε πολλή ώρα να γίνει, γιατί πρέπει να παρακολουθήσω διάφορα άλλα βίντεο, να κόψω, να ράψω, ενώ να κόψω τις συνεντεύξεις, να μοντάρω και το καθεξής. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Προσοχή, δεν θέλω τοξικά σχόλια ούτε για την κοπέλα, ούτε για τον ίδιο τον Λίτρα. Δεν μας χρειάζεται αυτό. Αυτό μας χρειάζεται να παίρνουμε τα μαθήματα που θα μας βοηθήσουν εμάς τους ιδίους να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία. Σας χαιρετώ.